Κύριε Νικάη, καλημέρα. Καλημέρα σας από το Αγρίνιο. Τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, είδαμε την πρεμιέρα, στην πρεμιέρα τον Ιάπωνα τον Νισιμούρα να σπρώχνει τη Βραζιλία προς την νίκη με ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Είδαμε μετά τον Κολομβιανό στο παιχνίδι του Μεξικού με το Καμερούν. Όσο πάει βέβαια και βελτιώνεται η κατάσταση, για πέστε μας λιγάκι πώς τα βλέπετε. Όπως τα έχω δει σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Δηλαδή. Απλά τελείωσαν τα πράγματα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε και τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα, οι διοργανώτερες χώρες πάντα ευνοούνται. Και ειδικά σε αυτό το Μουντιάλ, η διοργανώτερη χώρα, η Βραζιλία, είχε πολλαπλά ωφέλη από μια εύνοια της διαιτησίας. Πέρα από το έχει καλή ομάδα, σαν Βραζιλία, έπρεπε να στηριχθεί και από την διαιτησία σε κάποιες δυσκολίες. Γιατί εάν η Βραζιλία, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό, η Βραζιλία να μην περάσει τον επόμενο γύρο, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που έχει ο λόγος της Βραζιλίας, θα μεταφερθούν στα γήπεδα και δεν ξέρω μετά τι αποτελέσματα θα έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η FIFA τα έχει μελετημένα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν αποφασίζει έτσι, ούτε δρά ευκαιριακά. Μάλιστα. Γιατί μπορεί εμείς να περιμένουμε, ας πούμε, ένα μήνα να δούμε ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ήδη τα πρώτα κύπελα έχουν απονεμηθεί. Το έχει πάρει ήδη η FIFA, η χορηγή, η βασική χορηγή, είτε αυτή είναι η δεροφορική, είτε άλλη χορηγή, εν πάση περιπτώσει, που έχουν γεμίσει από κέρδη, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή ήταν και πρεμιέρα, θεωρείτε ότι τα φαβορή αρχίζουν και σπρώχνονται, προκειμένου να πάρουν και να αρχίσουν να ρολάρουν και αγωνιστικά. Κοιτάξτε, ναι, γι' αυτό γινόταν πάντοτε. Ναι. Γιατί αν δείτε και πώς γίνεται και η επιλογή των διαιτητών στα παγκόσμια κύπελα, δεν υπάρχει αξιοκρατία όπως την εννοούν πραγματικά. Να παίξουν πραγματικά καλύτεροι διαιτητές. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι στην Ευρώπη παίζεται το καλύτερο ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει, το πιο προηγμένο, είναι οι χώρες προηγμένες ποδοσφαιρικά, άρα και το επίπεδο διαιτησίας είναι κατά πολύ καλύτερο, πρέπει να έρθει και ένα διαιτητής από την Οκεανία, ένα διαιτητής από το Αζερβαϊτζάν, ξέρω εγώ, από το Τατζικιστάν, από οπουδήποτε, γιατί και αυτές οι χώρες έχουν ψήφο. Και αν γίνεται η επιλογή ενός από τους βασικούς πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου, βέβαια οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι, αλλά και οι διαιτητές παίζουν κάποιο ρόλο. Αν δεν γίνονται ψηφοφορικά κριτήρια, ξέρετε κάποτε εξωκριτήρια μένει στην άκρη. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, κύριε Νικάκη, το γεγονός ότι στο παιχνίδι του Μεξικού με το Καμερούν, που ήταν στον ίδιο όμιλο με τη Βραζιλία, ίσως οι Βραζιλιάνοι, δεν ξέρω τώρα, αυτή είναι μια σκέψη θεωρητική, έτσι. Ναι. Αλλά ίσως οι Βραζιλιάνοι να μην θέλουν το Μεξικό. Υπό ποιαν έννοια? Υπό την έννοια ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια το Μεξικό πάντα δυσκολεύει τη Βραζιλία. Ναι, κοιτάξτε. Ό,τι να σκεφτεί καθένα να σκεφτεί και ναι. Σκέψη δική σα έχει διαβάσει. Και κάποιο, οποιαδήποτε άλλη σκέψη, αν συμβούν αυτά τα πράγματα που έχουμε δει, έχουν κάποια βάση, οποιασδήποτε σκέψη μπορεί να γίνουν. Καταλάβατε. Ναι. Εντάξει. Σημασία είναι να σας πω κάτι, ναι. Ότι για το πραγματικό ποδόσφαιρο, αν παίζετε καλό ποδόσφαιρο ή όχι, ή αν υπάρχει καλή διαιτησία, όλοι δεν νοιάζεται κανένας. Εδώ κοινιάζονται όλοι από τα κέρδη από τα οποία θα αποκομίσουν είτε οι ομάδες που συμμετέχουν, είτε η FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δυστυχώς εκεί είναι το ενδιαφέρον τους. Γι' αυτό αν δείτε. Το Μουντιάλ του 1982 που έγινε στην Ισπανία, τα καθαρά έσοδα ήταν κάπου 180 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο η FIFA τρίβει τα χέρια της γιατί λέει εκτιμήσεις μας θα πάνε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα κέρδη. Αυτή είναι η έννοια τους. Δεν είναι η έννοια τους αν θα έχουν αξιοπρεπή η διαιτησία ή αν έχει ανεβεί το επίπεδο του ποδοσφαιρικού γενικά. Καλά, σαφώς και το ποδόσφαιρο πλέον έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Είναι ναι. Μια επιχείρηση καθαρά. Είναι επιχείρηση καθαρά. Γι' αυτό και η FIFA σκέφτεται μόνο αυτά. Πού βάζει να γίνουν παγκόσμια κύπελλα? Το 1994 έγινε στην Αμερική. Μια παρθένα περιοχή. Στο οποίο, αν θυμάμαι καλά, ήσασταν τότε αναπληρωματικός διαιτητής. Ναι, εντάξει. Ναι. Αναπληρωματικός διαιτητής που είχε τα περισσότερους αγώνες προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου από όλους. Στον κόσμο δηλαδή. Ναι. Έξω αγορά. Δεν πειράζει, είναι άλλα τα. Θέλω να σα πω το 1994 στην Αμερική, το 2002 το πήγαν σε άλλη αγορά. Κορέα ή Ιαπωνία. Μετά το πήγαν στην Νότια Αφρική. Καταλάβατε τώρα το πήγαν εδώ πέρα και μετά το πάνε στο Κατάρ. Έχει ποδόσφαιρο το Κατάρ. Γιατί του πάνε εκεί πέρα? Είναι μια άλλη αγορά που πρέπει και αυτή να την αλώσει η FIFA. Με τι πολυεθνικέ, με την Adidas, με την Nike, που παίζουν σημαντικότατο ρόλο
στα πρωταθλήματα αυτά οι διαφημιστικές εταιρείες αυτές. Σαφώς, σαφώς, και βλέπουμε ότι το φετινό Μουντιάλ είναι ένα Μουντιάλ των εταιριών. Βεβαίως. Με δεδομένο ότι άλλες οι μισές ομάδες ντύνονται από την ΑΕΚ, άλλες μισές από την Αντίντας. Ναι, ναι, και τώρα λέει ποιος το πήρε στο προηγούμενο, το πήρε η Ισπανία που έχει Αντίντας. Τώρα είναι η σειρά της ΑΕΚ, θα δούμε. Τώρα, εσείς τι προβλέπετε, κύριε Νικάκη, θα συνεχιστούν οι άσχημες διαιτησίες? Ή θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και όταν πάλι έρθουν τα δύσκολα που, εκεί που θα κρίνονται και οι προκρίσεις και τα... Κοιτάξτε, εκεί που θα κρίνονται οι προκρίσεις θα δούμε και τον ορισμό των διαιτητών. Ναι. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει πώς θα πάει ο αγώνας Ιράν, Νιγηρία, παραδείγματος χάρη. Αλλά όμως το αγώνας Γερμανία, Πορτογαλία προφανώς τους ενδιαφέρει. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Λέμε τα παιχνίδια. Καταλάβατε, θα δούμε στην επόμενη φάση, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να ξεχωρίζουν τα φαβορί που θέλει ο πουλής, ο κόσμος και η FIFA, εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε στο επόμενο, όταν θα διασταυρωθούν οι καλές ομάδες, τι θα γίνει. Άρα λοιπόν ο πρώτος γύρος πιθανότατα θα κυλήσει χωρίς σημαντικά παρατράγουδα, και από εκεί και πέρα μόλις θα αρχίσουν να διασταυρώνονται οι ομάδες, θα αρχίσει και το ράβε ξύλωνα. Δεν θέλω να πάμε πολύ μακρά, αλλά έχουμε δει και στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα τα ίδια. Ναι. Αυτή η εισαγωγή της τεχνολογίας με το goal line, με το spray κτλ. Πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, να σου πω κάτι τώρα. Αυτό είναι αυτοί που έχουν σκαρφιστεί και σοφιστεί αυτά τα πράγματα, είναι οι δολοφόνοι του ποδοσφαίρου. Το μόνο που τους μένει πλέον αυτών των δίθεν εγκεφάλων εντός εισαγωγικών είναι να βάλουν και από 11 ρομπότ μέσα, να μην γίνεται κανένα λάθος και να παίζουν μπάλα και να βγάλουν τον ανθρώπινο παράγοντα έξω. Α, πω κάτι. Όταν λείψουν ανθρώπινους παράγοντες από το ποδόσφαιρο, το άθλημα θα πεθάνει, σας το λέω. Γιατί όλοι στηριζόμαστε στα σφάλματα των διαιτητών, των ποδοσφαιριστών. Τι λόγο υπάρχει και εσείς οι δημοσιογράφοι, αν παίξουν 11 ρομπότ και δεν υπάρχει λάθος στο ποδόσφαιρο? Πείτε μου, κάνε. Τι θα κάνετε? Ποια είναι η δουλειά σου μετά? Θα γράφετε το σκορ μόνο και ποιος έβαλε τα γκολ? Αρκεί τα λάθη βέβαια να είναι ανθρώπινα, έτσι, κύριε Νίκη. Πάντα, μα ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή και με τα ανθρώπινα λάθη και τα μη ανθρώπινα, όπως θέλετε, πάρετε το. Δηλαδή, όταν παίζαμε χωρίς το πιπ που έχουν σε σημαίες αυτοί, χωρίς τα ακουστικά, χωρίς αυτά τα παραπάνω και την περιπτώση τεχνικές παρεμβάσεις που έχει κάνει η FIFA, δεν υπήρχαν καλές και κακές διαιτησίες όπως υπάρχουν σήμερα? Τι έχει καλυτερεύσει? Ουσιαστικά τίποτα. Και αν αναλογιστούμε ότι αυτά γίνονται για την καλυτέρευση και την... Ναι, δεν υπάρχει καμία καλυτέρευση, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή τώρα τα offside που ακύρωσε αυτός ο βοηθός του Κολομβιανού διαιτητή εκεί πέρα, που είχε και τον πιπ, που είχε και τη συνεννόηση με τον διαιτητή, τι έγινε? Τι προσέφερε αυτά τα πράγματα? Ο Δε Πλατινί εδώ στην Ευρώπη βάλει 5-6 διαιτητάς, θα βάλει 10 διαιτητάς. Και ήθελα να σας αιτιολογήσω αυτό που βάζουν παραπάνω θέσεις και παραπάνω τεχνικά σε αυτά. Ο Πλατινί, αν δεχτούμε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ποδοσφαιρικό, και πραγματικά ήταν σαν ποδοσφαιριστή του Πλατινί, εάν δεν παίζανε 11-11 και παίζανε 25-25 μέσα ένα γήπεδο, θα φαινόταν το ταλέντο του Πλατινί? Δεν θα φαινόταν. Όχι. Τώρα ο Πλατινί πώς βάζει 5-6, πότε θα φανεί ο καλός διαιτητής? Να πάρει τον αγώνα πάνω του με τα σφυρίγματα κτλ. Περιμένει τώρα ο διαιτητής να του υποδείξει παίρνω το βοηθό από τα 50 μέτρα μακριά. Δεν βοηθάει έτσι το ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου. Έλληνα διαιτητή θα μπορούσε να είναι στη διοργάνωση, κύριε Νικάκη? Θα μπορούσε να υποθέσει. Το οποίο δεν είναι ικανοί οι Έλληνες διαιτητές. Αλλά εν πάση περιπτώσει παίζουν πάρα πολλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχουμε ανθρώπους. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, όπως είναι ο κύριος Στάδος Θεοδωρίδης, εν πάση περιπτώσει, και άλλοι παράγοντες, αλλά στην FIFA δεν έχουμε ακόμα. Εάν αποκτήσουμε και εκεί προσβάσεις, θα έχουμε δυνατότητες, πιθανότητες περισσότερες να έχουμε διαιτητές στο Παγκόσμιο Κύπρο. Γιατί δυστυχώς οι διαιτητές αγωνίζονται μόνοι τους. Για τις παγκόσμιες διαιτησίες τα είπαμε, για τις ελληνικές τι πρέπει να αλλάξει? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει νέα χρονιά τουλάχιστον για να σταματήσουμε να ασχολούμαστε όσο κακοπροαίρετα? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, να κάνει καλύτερες αξιολογήσεις, πιο αξιοκρατικές αξιολογήσεις, θα το πω έτσι, αν είναι δόκιμο σε όλες, σε πάση περιπτώσει, και να μπορούν οι διαιτητές να παίζουν ανεπηρέαστοι. Τώρα, εντάξει, κατά πόσο μπορεί. Επειδή έχετε διατελέσει και αρχιδιαιτητή, αυτή η ιστορία με τη σκέψη, μάλλον περί ξένου αρχιδιαιτητή, πώς σας φαίνεται? Όχι, να μην γίνει αυτό το πράγμα.
αν θέλουν να κάνουν κάτι το ξεχωριστό δίδεν, εγώ θα τους πρότεινα το εξής. Mm-hmm. Για ένα μήνα μόνο να φέρουν ξένους διαιτητάς, για ένα μήνα, για ένα μήνα ξένους παρατηρητάς διαιτησίας και παρατηρητάς αγώνων, και για αυτόν τον μήνα να υπάρχει αθλητικός δικαστής της UEFA. Τότε θα ευελπιστούσαμε πως για καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί όταν διχόμαστε απριόρι τους διαιτητάς της UEFA και τις αποφάσεις που είναι τηλεστήριξη της UEFA, που είναι υψηλά πρόστιμα και τιμωρήσει κλεισμένων των θεωρών, και εδώ δεν τολμάμε να κάνουμε τέτοιες ποινές, θα δούμε πώς θα πει πια ο σάκος του καθενός που δίθενε κόπτει για το κόλλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν το θέλει κανένας. Θέλουμε όλοι να ζούμε στην ατιμωρησία, και όταν γίνεται αγώνα στη UEFA να καθόμαστε κότες. Και να πετάμε ένα πυροτέχνημα, μια πρόταση πυροτέχνημα για να το... Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το για τους επιπρόσθετους βοηθούς πώς το βλέπετε? Πώς είπατε? Για τους βοηθούς τους επιπρόσθετους θα έπρεπε να γίνουν μόνιμοι, ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, έχει γίνει μόνιμοι από το 1995 νομίζω, γίνει ξεχωριστό σώμα. Ναι. Φυσικά πρέπει να γίνει μόνιμοι, γιατί η δουλειά του βοηθού διαιτητή είναι πολύ πολύ πιο δύσκολη από τη δουλειά του διαιτητή. Διότι το offside, το οποίο μπορεί να κρίνει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν κρίνει τη στιγμή που δέχεται την μπάλα, από τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Άρα πρέπει να λιθορίζει ένας βοηθός και να έχει τα ανακαστικά στο ύψος το επίπεδο, να βλέπει τη στιγμή που χτυπιέται η μπάλα και το άλλο μάτι να βλέπει που είναι ο ποδοσφαιριστής που πιθανόν να δεχτεί την μπάλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και χρειάζεται εξειδικευμένο σώμα όπως είναι τώρα, αλλά και με περισσότερη και πιο εντατική εκπαίδευση. Πάντως ξέρετε τι λέει ο πολύς ο κόσμος, κύριε Νικάκη, ότι τώρα που γίνονται αυτά τα λάθη στο Μουντιάλ θα βρουν άλλοι και οι Έλληνες διαιτητές με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος και θα λένε να ορίστε, είδατε στο Μουντιάλ τι έκαναν, τι θέλετε και φωνάζετε. Άνθρωποι είμαστε και εμείς, λάθη κάνουμε. Όχι, δεν νομίζω να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το πούμε. Δηλαδή, άμα δούμε ας πούμε, ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ρονάλντο να χάνει ένα πέναλτι, πρέπει να χάνουμε και εμείς τα πέναλτι και λέμε αφού το έχασε ο Ρονάλντο να χάσουμε και εμείς, παραδείγματος χάρη. Δεν δικαιολογούμαστε με τίποτε αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν παίζει, είτε είναι ελληνικό είτε είναι παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πρέπει να οδηγεί να μένει ανυπηρέαστος και να συντηρεί αυτά που βλέπει και αυτά που λέει ο κανονισμός. Εν κατακλείδη, για να καταλήξουμε στην κουβέντα μας, τι προσδοκάτε από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, τον επόμενο μήνα που έχουμε μπροστά μας? Προσδοκώ τουλάχιστον να συνεχίσω να μπαίνω γκολ, γιατί είναι ένα που μέχρι τώρα πάει πολύ καλά το over, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι. Μπαίνω πάρα πολλά γκολ και το γκολ είναι το πραγματικό θέμα που μπορούν να δώσουν οι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και να μπορεί να τραβήξει και περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Και στα θέαμα σε μάτια των ακολουθών που εδώ πέρα θέλουμε πάρα πολλά γκολ. Ελπιστώ να η διαιτησία να παίξει σημαντικό ρόλο όπως παίζει, αλλά καλύτερο ρόλο, εν πάση περιπτώσει. Να μην επηρεαστεί από ονόματα, από χορηγούς, από εταιρείες, σε πάση περιπτώσει, και να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο. Και για την εθνική μας να πω ότι μας αδικεί το σκόρ, γιατί πρώτη φορά είδα εγώ στατιστικά την εθνική μας να έχει 54% κατοχή, αντί 46% αντιπάλου ομάδας, να δημιουργεί 7 ευκαιρίες εντός του τέρματος όσο και αντίπολος και να χάνει 3-0. Ναι, ξεφύγαμε από το στυλ που είχαμε μάθει και... τότε παίζαμε γραμμή μαζινό. Και όποιος αντέχει δεν ήταν ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει. Η εθνική ήταν η καλύτερη εθνική, ήταν το τελευταίο ετών, μπορώ να πω. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Αλλά όμως η άμυνα ήταν εκτός γηπέδου χθες, μπορώ να πω. Και δεχτήκαμε 3 γκολ που έκανε μεγάλη ταινίδα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικάκη, να σε ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.